Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αν και η προθεσμία που είχε δοθεί στους εκτιμητές ακινήτων για τον καθορισμό των τιμών ζώνης σε 10.000 περιοχές της Ελλάδος εκπνέει αύριο Πέμπτη, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να δώσει εβδομαδιαία παράταση, καθώς οι εκτιμητές ζητούν πρόσθετο χρόνο. Για την Αττική, οι εκτιμητές έχουν αρχίσει να σηκώνουν τις αξίες των ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για πολλούς δήμους στην περιφέρεια και ειδικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αγοροπολισίες. Βάσει των υφιστάμενων στοιχείων, στις ακριβές περιοχές, εκεί που οι τιμές εφορίας διαμορφώνονται σήμερα πάνω από 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι εισηγήσεις των εκτιμητών είναι να μειωθούν σε ποσοστό 10 με 15%. Στις λεγόμενες φθηνές περιοχές, οι εκτιμητές προτείνουν αυξήσεις από 15 έως 40%, καθώς οι χαμηλές τιμές ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς, αλλά ακόμη και του κατασκευαστικού κόστους. Στις μεσαίες περιοχές, οι μεταβολές θα κινηθούν στα επίπεδα του συν πλην 5 με 10%. Την άφιξη της Revolut στην Αθήνα αναγγέλει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Νικολάης Σταρόνς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Βρετανικής FinTech, ο οποίος αποκαλύπτει ότι η ελληνική αγορά πηγαίνει πολύ καλά, αν και βρισκόταν στον αυτόματο έως σήμερα. Η Revolut ρυθμίζει ήδη 60.000 χρήστες στη χώρα μας και πήρε την απόφαση να στήσει τοπική ομάδα με έδρα την Αθήνα, η οποία θα τρέχει την δραστηριότητα της Revolut στη χώρα μας με στόχο να πενταπλασιάσει τους πελάτες της στις 300.000 έως το τέλος του έτους. Μπορεί η Revolut να αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα τράπεζα στην Ευρώπη, αναφέρει ο Νικολάης Σταρόνς, αλλά ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή της διαδρομής. Πιο ανοιχτοί στις νεοτράπεζες είναι οι νέοι ηλικίας 25 με 35 ετών, αν και αναμένουμε πολύ περισσότεροι να εμπιστευτούν τις FinTech και να πιστούν για την αξιοπιστία τους, επισημαίνει. Στο σφυρί βγαίνει μέρος της προσωπικής περιουσίας της Βασιλικής Κεστεκίδου, βασικού μετόχου της εταιρείας σοκολατοποίησης Λεωνίδας από τις πιστότερες τράπεζες. Κυρία Κεστεκίδου, η οποία έχει το 41% της Λεωνίδας και λαμβάνει περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα τον χρόνο από τη συμμετοχή της στη γνωστή εταιρεία που έχει έδρα το Βέλγιο, έχει κόκκινα δάνεια 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δάνειά της βρίσκονται πολλούς μήνες σε καθυστέρηση και μεγαλομέτοχος εταιρείας δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ για να τα ρυθμίσει. Έτσι βγαίνει στο σφυρί μια ολόκληρη πολυκατοικία ιδιοκτησία της οικογένειάς της στο Καλαμάκι. Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, βγαίνει σε πληστηριασμό στις 21 Μαρτίου. Και περιλαμβάνει 8 διαμερίσματα και 26 θέσεις πάρκινγκ. Η τιμή προσφοράς είναι στα 3,21 εκατομμύρια ευρώ και 238.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 300.000 ευρώ. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και μέσα στις 827,03 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,35% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.